Πριν γραμμή θα πάμε ευθύς αμέσως, θα καλημερίσω τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Χρόνια πολλά και όλες και για την ονομαστική σας εορτή προημέρων. Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο είχε και την τιμητική του το τελευταίο διάστημα και στη ΔΕΘ υπήρξε αντιπαράθεση. Θέλω να ξεκινήσω όμως από την πλευρά της Τουρκίας, πριν πάμε στα εσωτερικά. Ο πρόεδρος Ερντογάν επαναλαμβάνει τα fake news εναντίον της Ελλάδας για το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο το σηκώνει συνεχώς η πλευρά της Τουρκίας και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα σταματήσει κιόλας να το σηκώνει και έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα μείνει μόνο στα λόγια, κυρία Βούλτεψη, τι εκτιμάτε? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ως όπλο και το χρησιμοποιεί από την πρώτη στιγμή, από το 15-16 που συνέβη η είσοδο στη χώρα πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπων, οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν στη χώρα, ενώ στη Συρία ο πόλεμος διαρκούσε από το 2011 και το 2015 βρισκόταν σε ύφεση και εκτόνωση, μέχρι την απόπειρα εισόδου από τον Εύρο, την οποία μετά εξήγαγε μέσω Ρωσίας και Λευκορωσίας στην Ευρώπη, και προφανώς θεωρεί ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια του. Το χρησιμοποίησε στα παλαιότερα χρόνια για να παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρησιμοποιεί τώρα για να πιέζει γενικώς να πιέζει την Ελλάδα, και κυρίως γιατί σε αυτά τα χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα οξύ αντιμεταναστευτικό ρεύμα στην Τουρκία λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, όταν ο πληθωρισμός είναι 100%, 80% σε ετήσια βάση, και όταν χρησιμοποιεί τόσο υψηλές εθνικιστικές κορώνες απέναντι στην Ελλάδα, προφανώς θέλει να το χρησιμοποιήσει και αυτό. Στην Τουρκία υπάρχει η προπαγάνδα, η οποία πλέον εκπέμπεται και από το κόμμα του Ερντογάν, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τον εταίρο του, τους Γκρίζους Λύκους, ότι οι Σύριοι, οι οποίοι είναι γύρω στα 3,7 εκατομμύρια, 3,6 στην Τουρκία, βρίσκονται εκεί, παίρνουν τις δουλειές από τους Τούρκους, παίρνουν μικρότερα μεροκάματα, δουλεύουν ανασφάλιστοι για το προσφυγικό καθεστώς τους προσφέρει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουν γεμίσει, λέει, από μαγαζιά με συριακές επιγραφές. Έχει λοιπόν φτιάξει ένα σχέδιο το οποίο παρουσιάζει στην Τουρκία, βάσει του οποίου θα κάνει επικισμό στη Βόρεια Συρία, που κατέχεται ουσιαστικά από την Τουρκία, και εκεί επιχειρεί η Τουρκία, προκαλώντας κύματα προσφύγων η ίδια. Ήδη χτίζει εκεί στην περιοχή που είναι εξαιρετικά στρατιωτικοποιημένη σπίτια και άλλες υποδομές, νοσοκομεία, και σχολεία, για να μεταφέρει Σύρους εκεί, δηλαδή όχι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Ακολουθεί τη γνωστή τακτική του επικισμού που την έχει ακολουθήσει η Τουρκία και στην Κύπρο. Και τι άλλο κάνει? Πηγαίνει σε ανθρώπους που είναι απόλυτα ενσωματωμένοι, οι οποίοι ζουν στα σπίτια τους, έχουν τις δουλειές τους, τους αρπάζει, τους μεταφέρει στις φυλακές της Ανδριανούπολης, τις οποίες χρησιμοποιεί ως ένα είδος αποθήκης ανθρώπων, και εκεί τους κάνει τον εκβιασμό. Θα πάτε στη Συρία? Δέχεστε να πάτε στη Συρία? Οι άνθρωποι του λένε ότι δεν θέλουν, γιατί έφυγαν από τη Συρία και πώς επιτύχε πόλεμο. Πόσοι είναι αυτοί που είναι στην Ανδριανούπολη? Γιατί για να έρχονται στην Ανδριανούπολη, ναι, προφανώς το άλλο ερώτημα είναι: θα πάτε στην Ευρώπη? Αυτό είναι το άλλο. Ναι, ακριβώς. Πόσοι είναι? Λοιπόν, και επειδή... τώρα είναι, από ό,τι λένε, ναι, δεν το ξέρω και δεν θέλω, ξέρετε, τώρα που έχω πολύ τι λέω, από ό,τι λένε έχει γεμίσει η φυλακή της Ανδριανούπολης και άλλη μια φυλακή σαν στρατόπεδο. Διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες εκτενή δημοσιεύματα. Βλέπουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία οργανώνουν ένα καραβάνι του φωτός, όπως το έχουν ονομάσει.
Το είπε και η Μιλιέτ, προσπαθώντας επί της ουσίας να οργανώσουν μέσω κοινωνικών δικτύων μετανάστες για να κατευθυνθούν προς τα σύνορα. Το παρακολουθείτε αυτό, κυρία Υπουργέ? Κοιτάξτε, προφανώς παρακολουθούνται τα πάντα. Αυτό το οποίο είναι το βασικό για μας είναι η φύλαξη των συνόρων, η οποία πράγματι απασχολεί το λιμενικό και την αστυνομία μας 24 ώρες το 24ωρο και στα νησιά και στην Ξηρά και στον Εύρο. Ωστόσο, δεχόμαστε πιέσεις, βλέπουμε ότι έχουμε πάρα αρκετό κόσμο, δεν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ούτε αλάρμ, δεχόμαστε όμως καθημερινές πιέσεις και κάποιοι κατορθώνουν να φτάσουν. Βλέπουμε πολύ κόσμο από την Αφρική, κυρίως από τη Σομαλία. Τώρα πια έχουμε αρχίσει να έχουμε και γυναίκες πολλές, γιατί και κορίτσια, το λέω αυτό και για την περίπτωση των συνόδευτων, γιατί έρχονται από την Αφρική, από τη Σομαλία. Βλέπουμε ανθρώπους από τη Συρία και βλέπουμε ανθρώπους από την Παλαιστίνη, που σημαίνει ότι ο Ερντογάν τους χρησιμοποιεί και αυτούς, γιατί έχει κάνει μια τελευταία συμφωνία με το Ισραήλ. Άρα λοιπόν εργαλειοποιεί και Παλαιστίνιους, ότι και αυτούς τους εκδιώκει από το έδαφος της χώρας. Αυτά όλα βεβαίως μας κάνουν να βρισκόμαστε σε διαρκή επιφυλακή και να μην ανεχόμαστε, κύριε Τζένο, συμπεριφορές από κόμματα ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Να έρθουμε εδώ τώρα, γιατί είχατε και εσείς προσωπικά, αλλά ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό. Είχατε ένα έντονο φραστικό επεισόδιο με τον κύριο Φίλη. Κατηγορήσατε ευθέως το ΣΥΡΙΖΑ ότι επί της ουσίας κάνει την προπαγάνδα των Τούρκων. Ότι είναι το όχημα της προπαγάνδας των Τούρκων. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει δύο πράγματα. Να εξαγγέλει την ένταξη επί της ουσίας όλων των μεταναστών στην κοινωνία και στην εργασία για να λυθεί το δημογραφικό και επέμενε. Δεν βρήκε λόγο να ζητήσει συγγνώμη για την υπόθεση των 38 στον Εύρο. Καταρχήν λοιπόν τρία ερωτήματα. Όντως πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει την προπαγάνδα του Ερντογάν? Δεύτερον, πώς απαντάτε στο σχέδιο για την ένταξη των μεταναστών? Και τρίτον, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι έχετε ευθύνες στο θέμα του Εύρου. Λοιπόν, να ξεκινήσω για να ολοκληρώσω λίγο με την ένταξη. Ο κύριος Τσίπρας πολύ αργά θυμήθηκε την ένταξη. Η ένταξη είναι στο χαρτοφυλάκιό μου. Είχε όλο το χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, στη διάρκεια μιας κρίσης που ο ίδιος είχε προκαλέσει, ενώ να πω εδώ ότι ο ίδιος είχε αποδεχτεί το φθινόπωρο του 2015, όταν επισκέφθηκε την Τουρκία και συναντήθηκε με τον Νταβούτο, τον ομόλογό του τότε, τον Νταβούτο Γλου, που τώρα έχει εγκαταλείψει τον Ερντογάν, και είχε συμφωνήσει μαζί του ότι η Συρία και η Τουρκία και η Ελλάδα είναι θύματα του πολέμου στη Συρία. Όχι, η Τουρκία δεν είναι θύμα του πολέμου στη Συρία. Η Τουρκία προκαλεί, πολεμά, επιχειρεί και προκαλεί πρόσφυγες. Η Ελλάδα είναι θύμα του πολέμου στη Συρία. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να εξισωθούμε, δεν μπορεί να εξισωθεί το θύμα με το θήτη. Όσον αφορά λοιπόν στην ένταξη, είχε όλο το χρόνο και όλα τα κονδύλια, έκτακτα κονδύλια που έπεφταν από το ελικόπτερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασχοληθεί με την ένταξη. Αλλά πώς να ασχοληθεί, κύριε Τζένο, με την ένταξη όταν έχει προκαλέσει ένα χάος, όταν έχουν έρθει εδώ πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι? Ποιους να πρωτοεντάξει? Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θέλει ευταξία και η ένταξη. Άρα λοιπόν, αργά τη θυμήθηκε. Για πρώτη φορά ένταξη στην Ελλάδα γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σκεφτείτε το μοναδικό ενταξιακό πρόγραμμα. Το υπέγραψαν λίγο πριν από τις εκλογές, το Μάρτιο του 19, άρχισε να εφαρμόζεται τη Νέα Δημοκρατία. Το Ήλιος που εφαρμόζεται, που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση. Λοιπόν, τώρα γίνεται αυτό. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα η οποία χρησιμοποιεί κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψη για την ένταξη. Αυτό όμως αφορά πρώτον Ελληνομάθεια, δεύτερον για όσους έχουν, η Ελλάδα τους έχει προσφέρει στην διεθνή της προστασία, έτσι, δηλαδή το προσφυγικό καθεστώς. Πρώτον Ελληνομάθεια, δεύτερον εξοικείωση με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και την ισότητα των φύλων. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και τρίτον, εκπαίδευσή τους σε τομείς ελληνικής οικονομίας
που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση εργαζομένων, όπως είναι ο αγροτικός τομέας, ο τουριστικός τομέας, ο κατασκευαστικός τομέας και η μεταποίηση. Ωραία. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα στο αγροτικό. Ωραία. Θέλω να επιμείνω όμως αυτό το οποίο έχετε πει. Θα ολοκληρώσω και αυτό. Ναι. Μπερδεύει όμως ο κύριος Τσίπρας την ένταξη με την ηθαγένεια και με το δημογραφικό. Ένα άλλο πράγμα, οι άνθρωποι στους οποίους προσφέρουμε τη φιλοξενία μας να ζουν αξιοπρεπώς και τον άκουσα να λέει πράγματι και να έρχεται στα λόγια μας χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και να παίρνει μόνο επιδόματα, γιατί είναι άνθρωποι κάτω των 40 ετών, ναι, δηλαδή. Μπερδεύει όμως την άδεια διαμονής που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι προσωρινά βρίσκονται στη χώρα και πρέπει να εργαστούν και να ζουν με αξιοπρέπεια, με την ηθαγένεια, η οποία πρέπει να αφορά και θα γίνουν εκεί κάποιες αλλαγές. Κυρίως τα παιδιά τα οποία ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο σχολείο, και το δημογραφικό, το οποίο δεν σχετίζεται με αυτό, ενδεχομένως σχετίζεται έμεσα, δηλαδή όταν έχεις περισσότερη παραγωγή και δεν θάβεις τις φράουλες όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα και δεν αφήνεις τις ελιές να σαπίσουν, τότε ανεβαίνει το ΑΕΠ και τότε η χώρα έχει περισσότερα χρήματα για να φέρει πίσω τους Έλληνες που έφυγαν. Άρα ο κύριος Τσίπρας λέει λοιπόν ηθαγένεια σε όλους. Αυτό λέει λοιπόν ηθαγένεια σε όλους. Λέει κάτι, δεν ξέρω. Λέει ότι πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο. Εγώ θα επιμείνω. Τώρα, θα επιμείνω. Ξαναλέω. Επιμένετε. Γιατί είδαμε και τον κύριο Τσίπρα να μην ζητάει συγγνώμη. Στο θέμα των 38. Επιμένετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το όχημα της τουρκικής προπαγάνδας, κυρία Βούλτεψη. Μα με συγχωρείτε, κύριε Τζένο. Η Τουρκία. Τι λέει, τι ακριβώς λέει, ότι εμείς συμπεριφερόμαστε άσχημα, χάνονται άνθρωποι στο Αιγαίο εξαιτίας συμπεριφοράς μας, τα pushbacks, αυτά δεν λέει η Τουρκία, αυτά δεν λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ευρωβουλευτές του που έχουν φτιάξει ένα σύστημα εκεί στις Βρυξέλλες και δυσφημούν όλη μέρα την Ελλάδα. Τι λέει, ότι στον Έβρο αφήνουμε τους ανθρώπους σε νησίδες, αδιαφόρησε για το... αν η συγκεκριμένη νησίδα ήταν τουρκικό έδαφος ή ελληνικό, και μαζί με κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις έκαναν έναν κακό χαμό επί ένα μήνα, ουσιαστικά μεταφέροντας αυτά τα επιχειρήματα που λέει η Τουρκία, σας τα είπα, και δυσφημώντας τη χώρα στο εξωτερικό, και τώρα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη να μας πει ότι προσπάθησε να σώσει το κύρος της χώρας. Πώς το έσωσε δηλαδή το κύρος της χώρας, λέγοντας ότι η Ελλάδα αφήνει σε μία νησίδα 38 ανθρώπους και ότι ένα κοριτσάκι, γιατί τα έλεγε αυτά, ότι ένα κοριτσάκι πέθανε 7 ετών και αυτό έγινε από την αναλυσία της Ελλάδας. Πώς το σώζει, πηγαίνοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενισχύοντας αυτή την πρακτική, δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν κατάλαβα, είναι αρμόδιες να μας πούνε που είναι ελληνικό και τουρκικό έδαφος? Και βλέπετε ότι ήρθε η ανακοίνωση της συγκεκριμένης οργάνωσης, η οποία αναγνώρισε ότι έκανε λάθος και ότι δεν ήταν ελληνικό το έδαφος και ότι θα δημιουργεί το συνοριακό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως η Τουρκία θέλει να προκαλέσει. Άρα λοιπόν, εσείς τι συμπέρασμα εξάγετε? Τώρα μην μου αντιστρέφετε τον ρόλο, ξέρω ότι είστε και δημοσιογράφος και εμπειροί. Εγώ ρωτάω εσάς. Ναι, λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω όταν κόμματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις παρεμβαίνουν σε τόσο σοβαρά θέματα. Ακούστε, αν είναι να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο, δυσφημώντας τη χώρα, και τι κάνει τώρα το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου? Έρχεται και βγάζει προσωρινά μέτρα. Γιατί θεωρεί δεδομένο, τα προσωρινά μέτρα πρέπει να βγουν σε λίγες ώρες, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί όμως να πάρει τηλέφωνο και να μάθει από τις κυβερνήσεις, την ελληνική στην προκειμένη περίπτωση, και αυτό πρέπει να προστατεύσει λίγο τη φίλη του, τι έδαφος είναι εκεί. Φροντίζει όμως την απόφασή του και λέει να μην απομακρυνθούν από την Ελλάδα. Άρα θέλει να πει ότι αν δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν έχω αρμοδιότητα. Ναι, αλλά είχα εγώ το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το καιρό και ως αρμοδιότητα, αλλά και ως πολιτικός στα κανάλια, να μας λένε δολοφόνους, όπως μας αποκάλεσε ο κύριος Πύλης, ας πούμε, και να υποστηρίζουν πράγματα εντελώς αστήρικτα που απλώς εκθέτουν τη χώρα. Αυτό
κοιτάξτε κύριε Τζέν, εγώ, και συγγνώμη για το εγώ, ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, αλλά κυρίως ως Ελληνίδα, επειδή έχω έναν τομέα που συνεργάζομαι κατεξοχήν με διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχω δηλώσει σε όλους τους τόνους και σας το λέω και σας σήμερα, ότι δεν πρόκειται να συνεργάζομαι με ανθρώπους που και οργανώσεις που αποδεδειγμένα υπονομεύουν τα συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ωραία. Ερώτηση γιατί εδώ τώρα είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας. Ερώτηση τώρα λοιπόν. Επειδή είχατε προτάξει το μέτρο με το Μητρό των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με εκείνες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που οι οποίες είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν όλα τα στελέχη τους, έτσι, και να γνωρίζει η ελληνική πολιτεία ποια είναι τα στελέχη, ακόμα και οι εθελοντές. Με κάτι οργανώσεις που μπαίνανε μέσα και δηλώνανε δημοσιογράφοι και εν τέλει ήταν μέλη οργανώσεων κλπ. Ναι, θα διαγραφούν, έχουν κληθεί αυτοί να απολογηθούν, θα διαγραφούν από τα Μητρώα, τι γίνεται με αυτούς. Αυτοί, εμείς όπως ξέρετε έχουμε το Μητρώο εδώ και πραγματί ακολουθείται ο νόμος κατά γράμμα. Βεβαίως, γι' αυτό και πάρα πολλές από αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι εγγεγραμμένες και πάρα πολλές έχουν φύγει από τη χώρα. Αυτές λοιπόν που έχουν εγγραφεί και είναι εντάξει ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντες, ναι, τα έχουν δηλώσει όλα αυτά. Γι' αυτό έρχεται και η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση και δηλώνει ότι ο δημοσιογράφος δεν είναι μέλος της, ούτε ήταν ποτέ γραμμένος στα Μητρώα της, πράγματι, και ότι με δική του πρωτοβουλία και χωρίς να είναι σε γνώση δική τους, δήλωσε ότι είναι διερμηνέας και με αυτόν τον τρόπο μπήκε για να συναντήσει 38. Δεν ξέρω και τι μεγάλη επιτυχία έκανε συναντώντας τους, γιατί όπως ξέρετε οι 38 ήδη έχουν αποκαλύψει ότι τους πήγαιναν από εδώ και από εκεί, ότι τους άρπαξαν από τα σπίτια τους, ότι τους χώριζαν την ηθίδα σαν να ήταν σε ποδοσφαιρικό. Εγώ δεν έχω κάτι με τους πρόσφυγες, κύριε Τζένο. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Γιατί προέρχονται από χώρα που κατά ντροπιαστικό τρόπο έχει κλείσει 11 χρόνια τώρα από το 11 σε πόλεμο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ντροπή. Έτσι, έχουν γίνει σφαγές εκεί στη Χάμα, στη Χόμς, έχουν γίνει μάχες, βομβαρδισμοί. Έχει φύγει ο κόσμος. Εγώ δεν έχω κάτι με αυτούς. Με αυτούς που τους δασκαλεύουν όμως ότι αν πεις ότι χάθηκε το παιδί σου θα έχεις διαφορετική μεταχείριση, αν έχεις ένα παιδί μαζί σου θα έχει διαφορετική μεταφυκίνηση και δεν καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν ο δημοσιογράφος αυτός ψευδώς είπε, χρησιμοποιεί την ιδιότητα του διερμηνέα και πρέπει να θυμίσω εδώ ότι ο κώδικας δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, όπως που τον έχουν υιοθετήσει όλες οι ενώσεις μας, όπως και ο Παγκόσμιος Χάρτης Δεοντολογίας, λέει ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να θεωρεί προσβλητικό για την κοινωνία και μειωτικό για τον εαυτό του και από κάτω λέει τι πρέπει να θεωρεί μειωτικό για τον εαυτό του. Καλά, και δηλώνει μεγάλη κουβέντα όλη αυτή τώρα. Ότι πρέπει να δηλώνει πάντα την ιδιότητά του. Μάλιστα. Δηλαδή να χρησιμοποιεί θεμητά μέσα. Άρα λοιπόν εδώ δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Εμένα λίγο ξέφραγω αγμπέλι μου φαίνεται όλο αυτό. Η μη κυβερνητική οργάνωση λέει: εγώ δεν ήξερα, δεν είδα τίποτα. Ο δημοσιογράφος λέει ότι ήταν δική μου πρωτοβουλία. Δεν βλέπω κανείς να κινείται. Η ζημιά έγινε πάντως, κυρία Βουλτεύση. Αυτό ξέρετε, έγινε τώρα, έτσι. Όπως ξέρετε. Και η ΜΚΟ παραμένει στα Μητρώα και ο δημοσιογράφος δεν έγινε τίποτα. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Όπως ξέρετε, η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Το μήνυμα νομίζω το έχουν πάρει όλοι, κύριε Τζένο. Έτσι, νομίζω ότι έχουν πάρει όλοι. Σαφές. Και τελείωσε. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Ούτε μπορεί να μας λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας ότι δεν είπε και τίποτα τότε, γιατί ήξερε τι να διευκρίνησε το καθεστώς της νησίδας. Όχι, δεν είπε τίποτα. Στις 16 και 18 Αυγούστου έβγαινε και έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι στην νησίδα του ποταμού για ένα νεκρό 5χρονο παιδί που τώρα το έκανε 7χρονο. Και μετά συνέχιζε να λέει ότι διεξήχθη δράμα 38 ανθρώπων, το οποίο οδήγησε και στο θάνατο. Έτσι, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δυσφημούσε τη χώρα. Άρα η απάντηση είναι στο ερώτημά σας είναι αυτή. Δεν έλεγε να δούμε τι συμβαίνει, που είναι η νησίδα, τι είναι η νησίδα. Σαφές. Κυρία Βούλτεψη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά.